Βιβλία φωτεινά, τολμηρά, ενίοτε και προκλητικά. Η λογοτεχνία της δεκαετίας του 40 και του 50 στην Αυστραλία, περισσότερο γνωστή ως Pulp Fiction, αναβιώνει σε μια έκθεση στην κρατική βιβλιοθήκη της Νέας Νότιας Ουαλίας. Τον Ιούλιο του 1940, μπροστά στην έλλειψη αμερικανικών δολαρίων, η κυβέρνηση της Αυστραλίας επέβαλε μια σειρά από κανόνες στο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένες της απαγόρευσης εισαγωγών βιβλίων Viper. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε βούτυρο στο ψωμί των Αυστραλών εκδοτών που ανέλαβαν να καλύψουν το κενό. Γιατί να χρειαζόμαστε να αγοράσουμε αυτά τα πνευματικά σκουπίδια από την Αμερική, γιατί να μην μπορούμε να παράγουμε τέτοια βιβλία εδώ στην Αυστραλία? Έτσι λοιπόν, όταν τους δόθηκε η ευκαιρία, την άρπαξαν από τα μαλλιά. Το συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος γνώρισε άνθηση στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι θηλυκοί χαρακτήρες των βιβλίων ανταποκρίνονταν σε συγκεκριμένα στερεότυπα. Οι γυναίκες ήταν συνήθως οι μοιραίες γυναίκες, όμορφες, ξανθιές και μεγαλοπρεπείς. Καθώς η βιομηχανία του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους αναπτύχθηκε, άρχισαν να εγείρονται ανησυχίες αναφορικά με το περιεχόμενο των ιστοριών των βιβλίων αυτών. Ωστόσο, οι εκδότες κατάφεραν τελικά να αποφύγουν την λογοκρισία της εποχής, τηρώντας πάντοτε όσα προέβλεπαν οι νόμοι. Μπορεί να ανταγωνίζονταν ο ένας τον άλλον διαφημίζοντας το προϊόν τους όσο καλύτερα μπορούσαν, ωστόσο αυτό γινόταν χωρίς να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην αστυνομία ή ξεπερνώντας τα όρια ώστε να επιβληθεί λογοκρισία. Μόλις ωστόσο ήρθησαν οι απαγορεύσεις εισαγωγής από την Αμερική και ιδίως με την άνθηση της τηλεόρασης στην Αυστραλία, η βιομηχανία της εγχώριας λογοτεχνίας οδηγήθηκε σε πτώση. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Μαΐου.